Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Την αγάπη μας σας στέλνουμε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, είστε καλά. Είμαστε καλό μεσημέρι. Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Εσείς, ναι. Μας δώσατε καλά. Καλά, εδώ. Είμαστε καλά, δουλεύουμε πολύ, αλλά προχωράμε πάρα πολύ καλά. Συγγνώμη που σας αποσπάσαμε για λίγο την προσοχή από όλο αυτό το πολύ όμορφο σκηνικό το οποίο στείνεται, προκειμένου να χαμογελάσουμε, να νιώσουμε μια επιπλέον ζεστασιά που ελπίζαμε όλοι ότι δεν θα την νιώσουμε τελικά φέτος. Και πλέον όλες μας οι ελπίδες έχουν αναποθεθεί πάνω σας και να ζήσουμε λίγο διαφορετικά Χριστούγεννα. Όχι εμείς, τόσο και τα μικρά παιδιά περισσότερο. Είναι μεγάλη ευθύνη αυτό που λέτε, ωστόσο δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και εμείς και άλλοι 100 άνθρωποι που δουλεύουν ή έχουν δουλέψει σε αυτό το project για να κάνουμε το καλύτερό μας. Το καλύτερό μας και τα παιδιά. Φώτη. Ναι, αυτά τα Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα. Ωστόσο αυτό εμάς μας έκανε να σκεφτούμε. Μακάρι να μην υπήρχε αυτή η ανάγκη. Είδαμε όμως τέλος Σεπτεμβρίου ότι κινδυνεύουν τα Χριστούγεννα, κινδυνεύει η χριστουγεννιάτικη χαρά, κινδυνεύουν τα παιδιά να περάσουν τις κινδυνές ημέρες. Έτσι με τον Νίκο σκεφτήκαμε κάτι, δεν το σκεφτήκαμε καλά βέβαια γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο και άμα το σκεφτόμασταν πολύ καλά μπορεί να μην το κάναμε, αλλά ουσιαστικά ήταν αυτό που μας οδήγησε τελικά να πάρουμε την απόφαση να το κάνουμε, να το τολμήσουμε, ήταν η χαρά μας το να προσφέρουμε στα παιδιά χαμόγελο. Έτσι λοιπόν τολμήσαμε και κάνουμε κάτι. Το πρώτο, όπως είπες και εσύ, διαδικτυακό χριστουγεννιάτικο χωριό, μακάρι να μην υπήρχε ανάγκη να συμβεί. Ωστόσο, επειδή υπάρχει, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε πολύ καλά. Είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε. Πραγματικά αξίζει. Είναι κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει ποιότητα και αξιωνόμαστε να είμαστε μια καλή παρέα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε στο τέλος να είμαστε μια καλή παρέα για τα παιδιά. Δεν είναι λίγο. Αυτό αξιωνόμαστε. Κάνουμε το καλύτερο γι' αυτό και μέχρι τώρα ενδείξεις μας είναι πάρα πολύ καλές. Ναι, ναι. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς δήμους ήδη. Ο κόσμος το προτιμάει, μας παίρνει συνέχεια τηλέφωνο με πολύ ωραία μηνύματα, μας στέλνουν. Και είναι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί εμείς αυτό που θέλαμε ήταν να προσφέρουμε χαρά. Έχουμε πολλές όμορφες δράσεις στο διαδικτυακό μας χωριό. Έχουμε θέατρο σκιών, έχουμε μαριονέτες, έχουμε κούκλες. Ποιος θα το φανταζόταν όλο εγώ αυτό. Εγώ έχω μία απορία που νομίζω ότι σίγουρα την έχουν και τα παιδάκια που μας παρακολουθούν, αλλά ακόμη και οι γονείς. Πού μπορούν να βρουν το χριστουγεννιάτικο χωριό, το διαδικτυακό, και τι είναι αυτό που θα παρακολουθήσουν τα παιδιά και με ποιον τρόπο θα το παρακολουθήσουν, γιατί μέχρι πρώτον είχαν συνηθίσει να βλέπουν ένα άλλο χριστουγεννιάτικο χωριό. Τώρα υπάρχει τρόπος όμως να το ζήσουν και φέτος. Το διαδικτυακό χριστουγεννιάτικο χωριό υπάρχουν πολλοί τρόποι να το βρει. Ο ένας τρόπος είναι αν είσαι δημότης κάποιου δήμου που έχει συνεργαστεί μαζί μας και ο Δήμος το προσφέρει δωρεάν στους δημότες. Έχουμε πολλές συνεργασίες. Σας έχουν χτυπήσει την πόρτα εδώ στην Κρήτη καθόλου κάποιος Δήμος? Είμαστε συνομιλίες. Ναι. Συζητάμε, θεωρούμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ένα πολύ καλό και ωραίο αποτέλεσμα και να μπορέσουν τα παιδιά της Κρήτης να μας παρακολουθήσουν. Είναι πολύ όμορφο γιατί ξαφνικά βλέπεις ότι κάνεις μια δουλειά και επικοινωνούν όλοι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, μέρη που δεν φανταζόμαστε κι εμείς. Και είναι πάρα πολύ όμορφο ότι και εκεί πέρα θα φτάσει κάτι που εμείς θεωρούμε σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα παιδιά είναι παντού τα ίδια. Είτε είναι σε ένα μικρό ακριτικό μέρος, είτε είναι στην πρωτεύουσα την Αθήνα. Το έχουν το ίδιο ανάγκη. Έτσι. Έχουν το ίδιο ανάγκη τα χρήματα. Σε διέκοψα, πες τα παιδάκια σου, ρωτήσατε πώς βρίσκουν το χωριό μας. Ναι. Λοιπόν, το χωριό μας. Πώς μπορούν να το βρουν τα παιδιά. Ο ένας τρόπος είναι μέσα από το site των Δήμων που συνεργαζόμαστε όσοι είναι δημότες. Παίρνουν έναν κωδικό από το Δήμο οι δημότες και μπορούν να μπουν να σερφάρουν ουσιαστικά και να περάσουν καλά στο διαδικτυακό μας χωριό, να αλληλεπιδράσουν. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω των ηλεκτρονικών. Αγοράζουν ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο από τις εταιρείες που πουλάνε. Από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής. Τις γνωστές εταιρείες, έτσι όπου γίνεται και η προπόληση εισιτηρίων ακόμα και στις καλές εποχές, παιδιά, όταν βρίσκονταν σε εξέλιξη θεατρικές παραστάσεις. Κάποτε. Έτσι. Για τις συναυλίες. Συναυλίες. Και τα λοιπά. Πείτε μου κάτι και οι δύο. Θέλω το σχολείο σας. Το συζητούσαμε πριν με τη Χριστιάνα για το κατά πόσο τελικά μπορεί να αγγίξει την ψυχή του παιδιού ένα διαδικτυακό χριστουγεννιάτικο χωριό, μια συνήθεια
πολλών ετών που εμείς τη ζούσαμε να κάτσουμε πάνω στο αλογάκι, να βγάλουμε φωτογραφίες, να περιπλανηθούμε μέσα στα σπιτάκια που πουλούν διάφορα πραγματάκια. Γλυκίσματα. Τι δίνει αυτή τη φορά παραπάνω συναισθηματικά? Να σας πω το εξής. Εμείς δεν πάμε να αντικαταστήσουμε σε καμία περίπτωση την πραγματικότητα. Δεν αντικαταστάτε. Ακριβώς, δεν αντικαταστάτε η πραγματικότητα. Και ευτυχώς. Το πιο σημαντικό σε αυτό είναι ότι μέσα από το διαδίκτυο ενισχύουμε τα ζωντανά πράγματα. Δηλαδή, ενισχύουμε την αξία του να βγει ένα παιδί να παίξει με τα χώματα. Την αξία της αγκαλιάς και του φιλιού στη γιαγιά και στον παππού. Το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι. Ακριβώς. Ενισχύουμε αυτές τις αξίες που είναι πολύ σημαντικές και δεν πρέπει τα παιδιά να ξεχάσουν. Και μην λησμονούμε ότι τα παιδιά που είναι ηλικίας 5, 6, 7, 8 χρονών είναι πολύ εύκολο να συνηθίσουν σε μια τέτοια πραγματικότητα διαδικτυακή. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Παρόλο που χρησιμοποιούμε το ίντερνετ, προσπαθούμε αυτό το πράγμα να έχει θαλπορή. Ήταν η πρώτη λέξη που μας ήρθε όταν είπαμε Χριστούγεννα. Θαλπορή, ζεστασιά, οικογένεια. Αυτές είναι οι λέξεις. Μπορεί να είναι η οθόνη, μπορεί να είναι ψυχρό πράγμα ενδεχομένως, αλλά εμείς θέλουμε να βγούμε από αυτήν και πραγματικά να προσφέρουμε κάτι που για μας είναι Χριστούγεννα. Ακριβώς. Όπως επίσης δίνουμε και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Δηλαδή μπορούν να ρωτήσουν τον Άγιο Βασίλη διάφορες απορίες και ο Άγιος Βασίλης να τους απαντήσει. Αυτά αγαπούν τα παιδιά. Μπορεί να μια Ναι, ναι. Είπατε. Αυτά αγαπούν τα παιδιά, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Ναι. Σωστά. Επίσης, τα παιδιά μπορούν να στείλουν μια ιστορία που θα σκαρπιστούν στον καραγκιοζοπαίκτη μας και ο καραγκιοζοπαίκτης εκείνη τη στιγμή θα το παίξει. Να κάνει θέατρο. Μπράβο. Να παίξει αυτή τη. Τέλεια. Επίσης, θα υπάρχει διάδραση. Διάδραση δηλαδή. Θα το αντιλαμβάνεται όλο αυτό, όλη αυτή την διαδικτυακή εμπειρία το παιδί στο πετσί του. Και αυτό είναι το θετικό, αυτό είναι το όμορφο και το πιο συναρπαστικό τελικά που επιθυμεί να ζήσει το κάθε μικρό παιδάκι, αλλά και η οικογένειά του, που πλέον έχουμε τα παιδιά κλεισμένα μέσα στο σπίτι σε τέσσερις τείχους. Πολλές φορές είδαμε και τους δείχτες της κακής ψυχολογίας να ανεβαίνουν σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα. Επομένως, είναι ένα έναυσμα προκειμένου να αλλάξει εντελώς η διάθεση και να πούμε ότι έχουμε τελικά κάτι να κάνουμε. Κάτι να χαρούμε, να διασκεδάσουμε. Εμείς δεν θέλαμε βίντεο στη σειρά να κάτσουν να δουν. Να συμμετέχουν σε όλο αυτό. Με τον Άι Βασίλη, κάτι που δεν είπε ο Νίκος, δεν ξέρω γιατί. Ο Νίκος ήταν εξωγήινο, τον ΕΤΗ. Ο ΕΤΗ είναι ένας εξωγήινος που έχει ΕΤΗ από τον πλανήτη των χριστουγεννιάτικων δέντρων για να γνωρίσει τα Χριστούγεννα των ανθρώπων και όλες τις χριστουγεννιάτικες αξίες που δεν πρέπει να ξεχάσουν. Αλλάξατε τη ροή των δεδομένων. Δεν μείνατε στο επιφανειακό. Εγώ αυτό βλέπω. Προσαρμόσατε καταστάσεις και δεδομένα που μαρτυρούν έτσι μια χριστουγεννιάτικη άβρα σε άλλες εποχές, την προσαρμόσατε σε μια εποχή δύσκολη και θα αφήσετε τελικά τους πάντες ικανοποιημένους και με Χριστούγεννα τα οποία θα μας μείνουν αξέχαστα. Αλλά όχι γιατί ήμασταν όλοι μέσα στην καραντίνα και όχι γιατί είχαμε τον κορονοϊό, αλλά γιατί καταφέραμε τελικά να ανταποκριθούμε, να βγούμε καλύτεροι από όλο αυτό και να αντικαταστήσουμε κάποιες χαρές και μικρά ψήγματα ευτυχίας που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με σκηνικά και καταστάσεις του διαδικτύου από το πρώτο χριστουγεννιάτικο χωριό διαδικτυακό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επίσης, θα θέλαμε να μάθουμε και πότε μόνο, θα είναι. Εμείς θέλουμε, δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη μεταξύ μας τουλάχιστον και για ψυχολογικούς λόγους, δεν λέμε ότι τα Χριστούγεννα είναι δύσκολα. Εμείς λέμε ότι είναι ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα, γι' αυτό λοιπόν λέγαμε. Είναι ιδιαίτερα και γι' αυτό λέγαμε ότι θέλουν ιδιαίτερες αποφάσεις, σαν αυτή που πήραμε εμείς. Ιδιαίτερες αντιμετωπίσεις. Λοιπόν, θέλουμε να μην είναι και ως ιδιαίτερα, ως τέτοια, γιατί, όχι γιατί θα έχουν κάτι αυτό που έχουν ενδεχομένως, αλλά γιατί θα έχουμε κάνει το καλύτερό μας. Τη μεγαλύτερη προσπάθεια να τα γιορτάσουμε. Επίσης, θέλω να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Φώτης, ότι είμαστε καλλιτέχνες. Λειτουργούμε με το συναίσθημά μας. Δεν θα μπορούσε ένα δημιούργημά μας να μην έχει πολύ, πολύ, πολύ συναίσθημα και αγάπη. Επίσης, δουλεύουμε με παιδιά. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Οπότε, σε καμία περίπτωση δεν θα κάναμε κάτι που θα ήταν ψυχρό, διαδικτυακό κλπ. Κάνουμε κάτι όσο πιο ζωντανό μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου. Ναι, ναι. Και εφόσον δυστυχώς αυτή την περίοδο είναι μονόδρομος στις δραστηριότητες του παιδιού, γιατί δεν μπορεί να κάνει πράγματα που απαιτεί συνάθρηση κοινού, να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε, με πολύ προσοχή και με πολύ σεβασμό προς το παιδί και στις οικογένειες. Και νιάξιμο. Και δεν ξέρουμε, αυτό που είπες πριν, δεν ξέρουμε τι μπορεί όλοι να είναι ευχαριστημένοι ή να ικανοποιούνται.
Εμείς θα θέλαμε μόνο ταπεινά να κρατήσουμε παρέα στα παιδιά. Και να ενημερώσουμε βέβαια τον κόσμο ότι η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από τις 5 Δεκέμβρη για έναν ολόκληρο μήνα και 16 ώρες το 24ωρο. Νομίζω ότι χορταίνεις Χριστούγεννα. Βλέπω τα παιδιά να ξενυχτάνε για πρώτη φορά μες στην καραντίνα. 12-1. Όχι, όμως έχουμε μεριμνήσει γι' αυτό. Κλείνουμε τη σελίδα μας το βράδυ. Αργά το βράδυ. Αλήθεια, λέτε. Κλείνει τη σελίδα μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί. Γιατί στα παιδάκια πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι το ίντερνετ για πάντα. Για όλη την ώρα. Και 10 η ώρα το βράδυ πάβει το ζωντανό πρόγραμμα. Πολύ έξω. Να ηρεμούν και λίγο οι γονείς. Έχετε δίκιο, απόλυτο. Έχετε δίκιο. Ναι, εγώ θέλω μια ερώτηση τελευταία να κάνω στο Φώτη. Νίκο, αν μου επιτρέπεις, γιατί με το Φώτη είχαμε μιλήσει πριν από περίπου 1,5 μήνα. Τότε έκανες τα δικά σου σχέδια, όπως και πολλοί συνάδελφοι έτσι, ηθοποιοί για διάφορες παραστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Προετοιμαζόσουν να έρθεις και στην Κρήτη. Μάλιστα, είχαμε κλείσει κιόλα σε ένα τηλεοπτικό ραντεβού, αν θυμάσαι, που τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Πόσο γεμάτος νιώθεις τώρα που το δικό σου έργο, η δική σου δουλειά, γιατί δεν ξεχνάω ποτέ τη φράση που μου είπες, ότι εγώ δουλεύω, εργάζομαι σκληρά και ας μην βγει τίποτα ποτέ στον αέρα. Τώρα όμως έρχεσαι με το πρώτο διαδικτυακό χριστουγεννιάτικο χωριό και είναι κάτι που τελικά θα καρποφορήσει μέσα στη σκέψη και στην καθημερινότητα των μικρών παιδιών και των υπόλοιπων. Νιώθεις ζωντανός, νιώθεις γεμάτος. Να σου πω, αυτή τη στιγμή βασικά το αντιλαμβάνομαι ίσως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μπορεί να ξεκινήσω 5 και 40 και να σκεφτώ, αχ τι ωραία, μετά πρέπει να δουλέψω. Οι άνθρωποι το παίρνουν από μικρές κουβέντες των συνεργατών μου. Πολύ όμορφα λόγια, το οποίο λέω, τι λέει τώρα, μπορεί να έχει δίκιο που το λέει. Ή του κόσμου που τηλεφωνεί. Ή του κόσμου που τηλεφωνεί και μας λέει ευχαριστούμε. Μας παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος, μας λέει ευχαριστούμε, θα κρατήσετε παρέα στα παιδιά μας, θα κάνω Χριστούγεννα. Okay. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι 4 Ιανουαρίου που τελειώνει όλο αυτό, θα χαρώ πολύ. Τώρα είναι ώρα για δουλειά. Χαίρομαι. Είμαι full. Το συναίσθημά μου είναι σε δράση. Το ίδιο το μυαλό μου. Σε ίδιο, ναι, μου πω. Το ίδιο το μυαλό μου και η φαντασία μου. Αλλά ουσιαστικά είναι ώρα για δουλειά. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να πάρω λίγο απόσταση για να το χαρώ κι εγώ. Αλλά χαίρομαι που είναι όλοι γύρω μου και αυτό είναι διπλή χαρά για μένα. Φώτη και Νίκο, καλό μεσημέρι και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ίσως να τα ξαναπούμε μέχρι τα Χριστούγεννα ή και μέσα στα Χριστούγεννα, να μας ξεναγήσετε βεβαίως διαδικτυακά στην πλατφόρμα. Θα το δούμε αυτό, όπως και να έχει. Αν δεν σας δούμε, καλά Χριστούγεννα να έχετε, καλές γιορτές, να περάσετε ένα υπέροχο, μοναδικό και διαφορετικό, όπως λέτε κι εσείς, ιδιαίτερο. Δεκέμβρη. Ιδιαίτερο. Να είστε καλά. Την αγάπη μας από Κρήτη. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.